Λοιπόν, έχω μιλήσει πολλές φορές για τον Ηλία. Απλά με τον Ηλία δεν έχω μιλήσει πολλές φορές μέσα στην εκπομπή. Μία φορά μόνο τα έχουμε πει. Νομίζω όμως πρέπει να έχεις έρθει μόλις μου έκανες το τελευταίο αδυνάτισμα τότε, μετά το τρίτο μου παιδί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ραντεβού μας με τον Ηλία είναι μετά από γένες. Ναι. Και φέτος, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, που τον πήρα έντρομη τηλέφωνο, μάλλον του στείλα μήνυμα. Γιατί δεν απαντάει και ποτέ. Και του λέω, είμαι έντρομη. Έχω να με δω έτσι από την τελευταία φορά που με είχες δει, που μόλις είχα γεννήσει. Κάνε κάτι, δεν νιώθω καθόλου καλά. Λοιπόν, και ήρθε ο Ηλίας και τσακ μπαμ, μπράβο του, για άλλη μια φορά έπιασε, γιατί τη λες καμιά φορά. Εντάξει, μωρέ, άλλο στα 30, άλλο στα 32, άλλο στα 35, άλλο στα 38. Άμα περάσει τα 40, δεν φτάσαμε και στα. Αλλά τέλος πάντων, την πήραμε το δρόμο μας προς τα κάτω. Πια είμαστε 4x4, τα είπαμε. Λες, θα αντιδράσει το σώμα με τον ίδιο τρόπο. Ή θα μας πει, άσε μας, ρε κοπέλα μου κι εσύ. Αφού τρως, τώρα μας θες και δίαιτες. Δεν κουνιόμαστε. Είσαι μάγος, μπράβο σου. Όλοι με ρωτάνε, το έχω ξαναπεί, αλλά να το πω και δημόσια, πες με στη δίαιτα που σου έδωσε ο Σακάς. Επειδή όμως με έχεις φοβήσει και έχεις απόλυτο δίκιο, και να πω την αλήθεια, όλοι οι διαιτολόγοι το λένε αυτό. Μην δίνετε τη δίαιτά σας, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν έχουν τον ίδιο οργανισμό, δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες, δεν αντέχουν στο ίδιο πρόγραμμα. Έτσι είναι. Δηλαδή, το καλό στο πρόγραμμα που δεν θα το πούμε το δικό μου, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το καλό είναι με τον Ηλία και το χαίρομαι ότι σε πάει σύμφωνα με αυτά που έχεις και εσύ ανάγκη να τρως ή που σ' αρέσουν και δεν σ' αρέσουν, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίρνας μέσα τις συνήθειές σου, γιατί αν δεν τις έχεις, υπάρχει μια καθημερινότητα, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν ο καθένας την ατομικότητά του και την καθημερινότητά του, που χρειάζεται να το πιάνεις και να το κουμπώνεις όλο αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Μαζί με κάποιες εξετάσεις και όλα που γίνονται, πότε αιματολογικές, πότε μεταβολισμού, ώστε να έχεις στοιχεία στα χέρια σου για να μπορείς να το δρομολογήσεις και να το φτιάξεις το καλύτερο δυνατόν μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Ναι. Πάντως, ο τρόπος σου, σε μένα μιλάω τώρα, ναι, γιατί δεν ξέρω, είπαμε, με τον καθένα λειτουργείς διαφορετικά. Τέλειως διαφορετικά με τον καθένα. Σε μένα είναι πολύ αποτελεσματικός. Δηλαδή, και κάθε φορά λέω, θα αντιδράσει το σώμα μου. Να και σου πω τις κάτι. Τέσσερις φορές είδα το ίδιο και καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ οποιοδήποτε διατροφολογικό πρόγραμμα και να ακολουθήσει κάποιος, αν είναι ισορροπημένο, υπάρχει αποτέλεσμα. Έτσι. Και αρκεί βέβαια και η πρόθεση εκείνου που το κάνει να είναι να φτάσει στο στόχο του. Μια ερώτηση που μου κάναν πάρα πολύ συχνά, ναι, πάντοτε όλοι, είναι τρελάθηκες στο στεγνό κρέας και στη σαλάτα? Και είπα σε όλους την αλήθεια ότι εγώ δεν μπορώ να φάω στεγνό κρέας. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Δεν το έχω ούτε τις περιόδους που δεν κάνω. Δεν είναι κάτι που με τραβάει. Και δεν είναι και ορθό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι πρέπει να φας πολύ μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης, πρώτα απ' όλα να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν την αφομοιώνει το σώμα. Και αν δεν την αφομοιώσει, αυτό το οποίο θα δημιουργήσει είναι λίπος. Μη μου λες τέτοια. Ναι. Αν πάρεις περισσότερες θερμίδες από ένα κομμάτι κρέας από αυτό το οποίο σου ανήκει και δεν μπορεί να το αφομοιώσεις, το κάνει λίπος ο οργανισμός. Δεν μπορεί να το αφομοιώσει. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει, κατά τη γνώμη σου, σε μια περίοδο που κανείς θέλει να κάνει διατροφή, ή να προσέξει, να μην χρειάζεται να χάσει κιλά, αλλά να νιώθει ότι, ρε παιδί μου, ότι πιο δύσκολα πια μπορεί να διατηρηθεί κάνοντας τον ίδιο τρόπο ζωής, με τις ίδιες θερμίδες πάνω κάτω που έκανε παλαιότερα. Είναι καλό να τρέφεται με τα πάντα, δηλαδή. Με τα πάντα, με τα πάντα. Να φάει και τα λαχανικά του, αλλά να φάει και τα λαδερά του, να φάει τα όσπρια. Τα όσπρια και τα ζυμαρικά, καθώς επίσης δηλαδή, και φαγητά, δηλαδή. Και το φαγητό τώρα που είδαμε, ας πούμε, που έφτιαξε ο κύριος Πέσκιας, δηλαδή μπορείς να το έχεις εντάξει μέσα στο διαιτολόγιο, δηλαδή δεν μπορείς να τα αποκλείσεις όλα. Εμένα με έκανε δεν πολύ χαρούμενη στο δεύτερο ραντεβού μας, δηλαδή στο μήνα, που του είπα, μου λέει, τι σου έχει λείψει? Του λέω, θέλω να φάω σουβλάκια. Έστω και ένα. Μπορώ? Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει περίπτωση να μην ξαναφάς ποτέ σουβλάκι? Όχι, δεν υπάρχει, αλλά σε περίοδο που κάνει κανείς ένα πρόγραμμα και θέλει να χάνει. Ναι, αλλά πρόσεχε όμως τώρα να δεις κάτι. Ένα πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύεται κιόλας κάποιος. Δηλαδή, είναι μόνο το ζητούμενο να φτάσει στο βάρος εκείνο το οποίο επιθυμεί και θέλει και έχει στο μυαλό του και αυτό που του ανήκει. Είναι στην πορεία αυτή δηλαδή την οποία θα κάνει να καταλάβει σύμφωνα με αυτά τα οποία του αρέσουν να μπορεί να τα έχει μέσα στο διαιτολογείο του. Είναι απλά τα πράγματα. Σε έχει δυσκολέψει ποτέ άνθρωπος, κάνοντας όμως τους κανόνες που τους δώσει, ας πούμε? Ότι θα... Και άνθρωπος με έχει δυσκολέψει και ανθρώπους έχω δυσκολέψει εγώ, έτσι. Ότι εσύ έχεις δυσκολέψει, ειδικά η αρχή, θέλω να το πω, έτσι αυτό είναι πολύ δύσκολη η αρχή. Δηλαδή όταν είναι. Είσαι στη φάση αλλά... που τα έχεις κάνει όλα, έχεις φάει πολύ, έχεις παχύνει, έχει λώσει, έχει ανοίξει το στομάχι σου, που λέω εγώ. Είναι σε αυτό και ξεκινάς που... ναι, ψαρωτικά, είναι ζόρι. Πολύ ζόρι. Είναι ζόρι, αλλά είναι αυτό που σου είπα.
ποια είναι η πρόθεσή σου, θες να το κάνεις. Αλλιώς μην ξεκινήσει κάποιος να το κάνει. Δηλαδή χρειάζεται πολλές φορές να υπάρχει και αυτός. Δηλαδή ο ρόλος ενός ανθρώπου είναι ότι να σου πει stop, μην το κάνεις, δεν είσαι σε φάση να ξεκινήσεις, άστο. Άστο για αργότερα. Βέβαια, άστο για αργότερα. Τώρα βλέπει κανείς εσένα έτσι και θα σου πω κάτι που στο λέω κάθε φορά όταν σε βλέπω έτσι μέσα στο βάθος των χρόνων, γιατί ίδιος είσαι σε ξέρω πολλά χρόνια. Ναι. Και νομίζει κανείς ότι εσύ δεν τρως τίποτα γιατί είσαι πάρα πολύ αδύνατος. Και θέλω να σας πω ότι μια μέρα τον ανέβασα στη ζυγαριά γιατί τσακωνόμασταν για τα κιλά του. Μου έλεγε τα κιλά που είναι και του λέω δεν είσαι τόσα. Μου λέει είμαι, δεν είσαι, είμαι, δεν είμαι. Ανέβα του λέω στη ζυγαριά. Και ήμουν στα κιλά που σου είπα. Και ήσουν στα κιλά που μου είπες, ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Και τρως και πίνεις και γυμνάζεσαι βέβαια. Ναι, πίνω, δεν πίνω. Θα σου έλεγα, δεν μου αρέσει το αλκοόλ εμένα. Δεν πίνεις. Πίνω πολύ σπάνιο, δεν μου αρέσει. Θες να πεις κάθε μέρα, αλλά εντάξει, θα πιείς. Τρως, σιτίζομαι κανονικά, υπάρχει θρέψη στον οργανισμό, δηλαδή παίρνω τα καλά στοιχεία τα οποία θέλω να πάρω και ασκούμε σε καθημερινή βάση, δηλαδή ασκούμε 7 μέρες την εβδομάδα. Έτσι, και ασκούμε και πολύ. Αυτό θέλω να μου πεις λοιπόν. Ακούμε καμιά φορά που λένε ότι οι άνθρωποι, όχι τώρα στη δικιά σου περίπτωση που είσαι αδύνατος, οι άνθρωποι που γυμνάζονται την περίοδο που θέλουν να κάνουν, να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα διατροφής, δεν πρέπει λέει να κάνουν γιατί σφίγγει το λίπος. Είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος και θα πω ένα απλό παράδειγμα. Ένας ιστός δεν μπορεί να γίνει ένας άλλος ιστός. Δηλαδή είναι αρχές φυσιολογίας αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της διατροφής. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει ούτε το λίπος μπορεί να γίνει μυϊκός ιστός, ούτε ο μυϊκός ιστός μπορεί να γίνει λίπος. Ούτε αυτό που λένε που έχω ακούσει μπλέκεται μαζί το λίπος με το μυϊκό ιστό και σφίγγει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Είναι τραγικό λάθος. Επίσης θέλω να μου πεις γιατί σε κάποιους ανθρώπους ή δίνεται ή μπορεί να το δίνεις και εσύ, δεν ξέρω. Αυτό που λένε πολλά και μικρά γεύματα μέσα στη μέρα. Και λέω δεν ξέρω γιατί εγώ έχω είχα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό για κάποιον ο οποίος είναι συμβατός και του αρέσει να το κάνει είναι καλό. Βοηθάει. Βοηθάει το μεταβολισμό του, βοηθάει στην πέψη του. Είναι λίγο στρωτό θα λέγαμε. Κάποιος όμως που δεν προλαβαίνει ή δεν είναι η δουλειά του έτσι ή η ζωή του ή η καθημερινότητά του, χρειάζεται όμως να έχει τα τρία γεύματα. Το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Αν έχεις αυτά, ξεκινάς με μια καλή βάση. Αυτό το πρωινό, γιατί το λέτε όλοι, που εγώ δεν μπορώ να φάω το πρωί. Το πρωινό, γιατί ξεκινάει, μην ξεχνάς ότι προέρχεται από το βραδινό ύπνο, δηλαδή είναι αρκετές ώρες οι οποίες δεν έχει σιτιστεί καθόλου. Και αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει, εγώ θα σου πω και 10 η ώρα το βράδυ, το τελευταίο γεύμα, μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί. Έχει περάσει τουλάχιστον 8 ώρα. Έχει περάσει ένα 8 ώρο. Χρειάζεται να φας έστω και λίγο κάτι. Γιατί, τι κάνει εκείνη την ώρα. Γιατί ξεκινάει να λειτουργήσει ο οργανισμός, πολύ απλά να το πούμε. Ξεκινάει να λειτουργήσει ο οργανισμός. Έστω και λίγο βοηθάει. Δηλαδή, κανείς αδυνατίζει καλύτερα τρώγοντας. Αδυνατίζει καλύτερα τρώγοντας, ναι. Όπως το λες. Αδυνατίζει καλύτερα τρώγοντας. Οι δίαιτες που κατά καιρούς, δεν θυμάμαι να τους ονοματίσω, έχουν γίνει διάσημες. Δεν θυμάμαι τα ονόματα τώρα που λένε η δίαιτα τάδε, η δίαιτα τάδε. Ναι. Με κάποια ονόματα που δεν τα έχω τώρα στο μυαλό μου. Όπου κατά καιρούς, όταν βγαίνει μια τέτοια δίαιτα, πολύ ξεκινάει με το στάρ του Hollywood. Το κάνουνε, αδυνάτησαν, κάνανε, ράνανε. Αυτές οι δίαιτες δημιουργούν αργότερα προβλήματα στον οργανισμό ή όχι. Σε πολύ κόσμο βεβαίως, γιατί πάλι είναι κάτι είναι μαζικής κατάστασης. Το είδα εκεί πέρα, το διάβασα, κάντο. Δεν είναι κάτι ατομικό, άρα δεν μπορεί να σου ανήκει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητες του. Άλλες μεταβολές έχεις εσύ μες στο σώμα σου, δηλαδή άλλη πρωτεΐνη μεταβολείς εσύ, άλλη εγώ που ασκούμε, άλλη ο ένας, δηλαδή όλοι που είμαστε μέσα στο στούντιο εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε άλλη διατροφή. Δεν γίνεται να κάνουμε όλη την ίδια. Οι πρωτεϊνικές δίαιτες, μια και το ανέφερες τώρα, κάνουν καλό στην υγεία μας ή όχι? Κακό. Κάνουν κακό. Ωραία. Όταν λέμε όμως πρωτεϊνικές δίαιτες, για να μην τα πω εγώ με δικά μου λόγια και τους παρασύρω, λέμε την αυξημένη ποσότητα πρωτεΐνης που υπάρχει στο ημερήσιο διαιτολόγιο. Δηλαδή, αν ξεπερνάει το 50-60%, γίνεται πρωτεϊνική μια δίαιτα. Στο σύνολο θερμίδων. Τι πρωτεΐνες, θύμισε μας λίγο. Πρωτεΐνες, το κοτόπουλο, το ψάρι, τα κρέατα, οτιδήποτε είναι ζωικό κυρίως. Έχουν και άλλες τροφές μέσα πρωτεΐνη, έτσι, αλλά σε πολύ μικρότερη ποσότητα. Άρα αυτό κάνει κακό λέει στον οργανισμό μας. Στη μεγάλη ποσότητα βέβαια, σε καθημερινή βάση χρειάζεται, έτσι, χρειάζεται είναι ζωτικής σημασίας η πρωτεΐνη να υπάρχει μες στο διαιτολόγιο, αλλά μην γίνεται υπερβολή. Μιας και σε έχω εδώ τώρα και πολύ τον τελευταίο καιρό συζητάμε για τη γλουτένη και μάλιστα την προηγούμενη Παρασκευή, όχι την πιο προηγούμενη, κάναμε εδώ και μια συνταγή για γλυκό χωρίς γλουτένη, αλλά αυτό το κάναμε για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που πραγματικά δεν κάνει. Είναι απαγορευτική. Ωραία, η γλουτένη θα σου πω καταρχήν γιατί είναι απαγορευτική και πώς έχει βγει όλη αυτή η διαδικασία. Είναι για τους ανθρώπους που πάσχουν από κοιλιοκάκι. Είναι μια ασθένεια του εντέρου, του λεπτού εντέρου, όπου βεβαίως και χρειάζεται να είναι μακριά από αυτό. Έτσι.
Αλλά από την άλλη, όταν εμείς σαν άνθρωποι παρεμβαίνουμε στη φύση, γιατί είναι στη φύση μέσα η γλουτένη, έτσι, και το αφαιρούμε και ξεκινάμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να μιλάς τρώει. Μιλάς για αυτούς που δεν έχουν λόγο να μην τρώνε. Ακριβώς, μιλάω για αυτούς που δεν έχουν λόγο. Ναι, ναι. Είναι καλύτερη διατροφή έτσι. Και ο καθένας θα κάνω ναι. Κι εγώ. Δεν είναι μόνο έτσι, γιατί έτσι μπαίνεις σε μια διαδικασία που αφαιρείς πάρα πολλές ομάδες τροφίμων. Άρα ξεκινάς με πράγματα τα οποία μπορούν να πέσει και σε κάποια βιταμίνωση. Και όταν παρεμβαίνουμε στη φύση, που η φύση προνοεί για όλα τα πράγματα, συνήθως δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Μια και μίλησες για βιταμίνωση. Κατά τη διάρκεια μιας ειδικής διατροφής, πρέπει να παίρνουμε συμπλήρωμα βιταμινών. Μερικές φορές, ναι, μπορεί να χρειαστεί να πάρεις. Και προληπτικά το παίρνεις. Συνήθως, γενικότερα, σαν μέσο όρο, βλέποντας εσύ πάρα πολύ κόσμο, τι είναι αυτό που οι περισσότεροι μπορεί να χρειάζονται, ας πούμε, βιταμίνη C, που ούτως ή άλλως κατά καιρούς οδηγεύουμε. Βιταμίνη C, καταρχήν, βιταμίνη C χάνεται πάρα πολύ εύκολα από το σώμα μας. Άρα μπορεί να πάρει κάποιος κάποια συμπληρώματα, κάποιες στιγμές, ειδικά είναι καλά μέσα στα ενδιάμεσα, δηλαδή μεταξύ στο φθινόπωρο και στην άνοιξη, που είναι και σε μια περισσότερη κρίση το σώμα μας που περνάει και ο οργανισμός μας. Αλλά αν λειτουργήσει ισορροπιστικά ένα πρόγραμμα διατροφής, πολλές φορές μπορεί και να μην χρειάζεται να πάρει κάποιο συμπλήρωμα. Αλλά και προληπτικά είναι καλό, δεν είναι κακό να. Το αλάτι είναι τόσο κακό στη διατροφή μας όπως λένε? Όχι, θα σου πω και θα σου εξηγήσω γιατί. Πόσο χαρά μου δίνεις, πόσο μου αρέσει τα λατάκια. Καταρχήν δεν είναι τυχαίο που λένε ότι το αλάτι είναι πηγή ζωής, που λέγανε πιο παλιοί. Και να σου το εξηγήσω, μόνο να σου πω σε ποιους ανθρώπους, σε ποιες κατηγορίες ανθρώπων δεν κάνει να τρώνε αλάτι. Σε αυτούς βεβαίως που έχουν πίεση, όχι το αλάτι και όχι το ραφιναρισμένο αλάτι, το επεξεργασμένο. Έτσι, υπάρχουν αλάτια, καλή ώρα σαν και εκείνο που μου είχες δώσει, που είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό αλάτι. Αυτό από την Κρήτη μου το στέλνουν. Αφράλα, δηλαδή είναι ο αφρός του αλατιού, το πρώτο αλάτι το οποίο βγαίνει από βράχια. Από τα βράχια, ναι. Ιωδιούχο, εξαιρετικές μέσα ιδιότητες, όπως και τα άλλα αλάτα που έχουν βγει, λέει των Ιμαλάιων που λένε τη Χαβάη, και αυτά είναι πολύ καλά. Έτσι, και χρειάζεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα οστά μας το 20% είναι από αλάτι. Άρα βοηθάνε και στην ανάπτυξη των οστών το αλάτι. Και βοηθάει επίσης μέσα στο ηλεκτρικό κύκλωμα που έχουμε στο σώμα μας. Βοηθάει δηλαδή στην ενεργοποίηση των κυττάρων. Άρα χωρίς λόγο δεν κόβουμε το αλάτι. Δεν σημαίνει ότι το τρώμε με τα κιλά, αλλά ακριβώς χρειάζεται. Και δεν λέω, ας πούμε, κιόλας και σε ανθρώπους που ασκούνται, αυτοί που ασκούνται και υδρώνουν πολύ. Χρειάζεται αλάτι. Δηλαδή, με ένα λίτρο υδρότα, αν χάσουμε, που χάνεται πάρα πολύ εύκολα. Ένα λίτρο υδρότα, πώς χάνεται? Ναι, καταρχήν εδώ πέρα, ας πούμε, μέσα στο στούντιο έχει πάρα πολλά φώτα. Αυτό ναι. Δεν είναι ζέστη. Ναι, αλλά για να χάσει το υδρότα δεν πρέπει να τρέχει νερό από πάνω. Όχι, 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 όχι. Εξατμίζεται. Βεβαίως, εξατμίζεται. Γιατί όταν παθαίνει κάποιο χιλία στην παραλία, τι γίνεται, εξατμίζεται, δεν υδρώνει. Ναι. Και όμως παθαίνει, αφυδατώνεσαι. Μάλιστα, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Λες αυτό να με βοηθάει εδώ με τα φώτα να κρατιέμαι σε καλύτερη κατάσταση? Όχι, δεν νομίζω, ίσα θα πρέπει να προσέχεις. Και αυτό που θέλω να σου πω, ότι ένα λίτρο νερό είναι ένα γραμμάριο αλάτι χάνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε λίγο και για τους υδατάνθρακες τώρα. Λένε ότι οι υδατάνθρακες σε ανθρώπους που ασκούνται πολύ ή και σε παιδιά που έχουν ενέργεια, ρε παιδί μου, τρέχουν, παίζουν ποδόσφαιρα, τρέχουν, κάνουν, ότι είναι απαραίτητα. Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Ποιο είναι το όριο όμως? Να σου το πω και λίγο αλλιώς. Καταρχήν χρειάζεται ο εγκέφαλος για να λειτουργήσει την ημέρα 125 γραμμάρια γλυκόζης. Αν δεν υπάρχει αυτό, αρχίζουν ήδη τα μειονεκτήματα, όχι μόνο στο. Ηλία μου, τι σημαίνει 125 γραμμάρια γλυκόζης? Δηλαδή, δώσουμε ένα παράδειγμα. Να στο εκφράσω σε. Ναι, ναι, να στο εκφράσω σε. Να στο εκφράσω σε μακαρόνια, ας πούμε. Σε μακαρόνια μου αρέσει καλύτερα. Είναι γύρω στα 180 γραμμάρια σε μακαρόνια τουλάχιστον. Σε ομοίμορφη. 180 γραμμάρια μακαρόνια, γιατί με έβαζε να τα μετράω, είναι ένα πιάτο πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ ωραίο πιάτο. Αυτή είναι η βάση. Δηλαδή, αν δεν το έχουμε αυτό. Έτσι. Πόσες φορές την εβδομάδα μπορούμε να τρώμε μακαρόνια? Γιατί είμαστε σε μια χώρα που μας αρέσουν τα μακαρόνια. Να μην το πω έτσι, γιατί το κατηγοριοποιούμε. Γιατί δεν είναι μόνο τα μακαρόνια στους υδατάνθρακες, είναι και το ψωμί, είναι και το ρύζι, είναι και οι πατάτες, είναι και μέρος από τα όσπρια. Άρα ναι, εμπλουτίζεται. Αλλά το ρύζι όμως, νομίζω βέβαια, εσύ είσαι ο ειδικός, ότι δεν παχαίνει. Ενώ το μακαρόνι. Είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Τι γίνεται, το ίδιο είναι? Τότε θα τρώμε μόνο είναι μακαρόνι. Είναι πολύ μικρές διαφορές. Ναι. Είναι πιο γευστικό το μακαρόνι. Κοίταξε τώρα σε αυτή τη φάση είναι και άνθρωποι που δεν τρώνε. Έχω ανθρώπους που δεν τρώνε μακαρόνια, δεν τους αρέσουν. Θα μου πεις περίεργο. Και εγώ θα σου λέγα περίεργο. Και εμένα, εγώ τα αγαπάω τα μακαρόνια. Κανένα δεν έχω γνωρίσει που. Και τα παιδιά ειδικά τρελαίνουν τα μακαρόνια. Εγώ όμως έχω γνωρίσει. Δηλαδή υπάρχει πληθυσμός που όντως δεν το θέλει. Αλλά προτιμάει το ρύζι, ας πούμε. Υπάρχει αντισταθμιστικό σε κάποια πράγματα. Αλλά το μακαρόνι είναι βεβαίως. Δηλαδή το μακαρόνι στα παιδιά
Όταν λέω παιδιά, εννοώ όλων των ηλικιών. Όσο πάνε σχολείο, τα λέω παιδιά. Έτσι, ας είναι και 16 χρονών. Πόσες φορές την εβδομάδα, μάλλον. Γιατί είναι και το μεσημέρι και το βράδυ. Έχει να κάνει πάντα με την ποσότητα. Γιατί αν χρησιμοποιείς και μερικές μικρότερες ποσότητες. Μπορεί να έχει ανάγκη οργανισμού του, ξέρω. Να σου το πω αλλιώς, γιατί μπορεί να το έχει και συνοδευτικό. Δηλαδή να έχει, ας πούμε, λίγες πένες με λίγο κοτόπουλο. Να έχει, ας πούμε, λίγα μακαρόνια με κανένα μπιφτέκι. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι οι Ιταλοί είναι σαν όπως έχουμε εμείς το ψωμί, το έχουν σε καθημερινή βάση. Ναι, βγάζουν στην αρχή το μικρό πιατάκι με τα μακαρόνια για πρώτο, αλλά επειδή εμείς το έχουμε κυρίως. Σαν κυρίως, μπορείς μια φορά την εβδομάδα με δύο, μπορείς να το έχεις. Για τα παιδιά. Για όλο τον κόσμο. Α, εάν είναι φυσιολογικά. Για μεγάλους. Βεβαίως. Υπάρχουν μυστικά που δεν ξέρουμε, πράγματα που είναι καλό να αποφεύγουμε. Κοίταξε να δεις, θα έλεγα το μυστικό είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρει κάποιος. Mm. Έτσι, δηλαδή και αυτό με το αλάτι δεν είναι μυστικό, δηλαδή είναι της φυσιολογίας αυτό το κομμάτι. Δηλαδή αυτό ήτανε. Τώρα αν επειδή πήρανε από το κομμάτι με τους ανθρώπους που έχουν θέμα με την υπέρταση και το αναγάγαν σε μια διαδικασία της καθημερινότητας, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όπως και αυτό που είπαμε με τη γλουτένη. Δηλαδή πληθυσμιακά στη γλουτένη, δηλαδή στην Ελλάδα, είναι ένας σχεδόν στους χίλιους που πάσχει από κοιλιοκάκι. Δεν είναι και τα 9 εκατομμύρια κόσμο που είμαστε εδώ πέρα, έχουμε πρόβλημα με το έντερο. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Κάπου εδώ λοιπόν να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, αλλά λέγοντάς μου και δύο λόγια και για το νερό. Που ακούμε για συνέχεια το νερό. Πόσο απαραίτητο είναι στον οργανισμό μας. Ότι είναι απαραίτητο, έτσι. Να πούμε όμως πώς μπορούμε να ξέρουμε στον καθένα πόσο νερό να πίνουμε, γιατί ακούμε και λέμε 8 ποτήρια, 10 ποτήρια, 12 ποτήρια. Άλλοι τα ακούνε και τρομάζουν κιόλας και ίσως να έχουν και δίκιο. Βλέπεις, γιατί κάποια μέρα κάνει ζέστη, κάποια μέρα κάνει κρύο, έχουμε πολλές ανελλαγές, ειδικά αυτήν την εποχή σε κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό που μπορεί να δεις για να ξέρεις πότε είσαι αφυδατωμένος, βλέπεις το χρώμα στα ούρα. Εάν είναι διαυγή, είσαι μια χαρά. Εάν είναι κίτρινα, χρειάζεται να πιεις νερό. Ναι. Ναι. Απλό πράγμα, πολύ απλό. Χωρίς ούτε να μετράς τα ποτήρια, ούτε κάτι άλλο. Γιατί σε μένα μπορεί να κάνω τα 8 και σε σένα να είναι λίγα ή να είναι πολλά. Εσύ έχεις υπολογίσει πάνω κάτω πόσα ποτήρια μπορεί να πίνεις? Δεν υπολογίζω, γιατί μπορεί, ας πούμε, να σου το πω αλλιώς. Έτυχε την ημέρα που έτρεξα το μαραθώνιο, ήπια 6,5 λίτρα νερό στη διαδρομή. Ναι, αλλά έτρεχες εκεί. Αυτό θέλω να σου πω. Πες στον κόσμο πριν φύγουμε. Κάνεις... Πόσα πιάτα μακαρόνια έτρωγες όταν τελείωνες το τρέξιμο που έκανες κάθε μέρα μέχρι να φτάσεις στο μαραθώνιο? Να σου το πω αλλιώς. Την προηγούμενη μέρα πόσο έφαγα. Την προηγούμενη μέρα έφαγα πάνω από 1,5 κιλό μακαρόνια. Αυτά έρχονταν και μου έλεγαν ότι ξεπινούσα. Γι' αυτό τον ανέβαζα στη ζυγαριά επάνω. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα και τηλεοπτικά επιτέλους, Ηλία μου. Να είσαι καλά εγώ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε, όχι σε 5 χρόνια πάλι. Εντάξει. Εννοώ μόνο εδώ. Ναι, θα το κάνουμε. Δεν χρειαστώ έτσι, ναι, μπράβο. Έτσι. Τι ώρα είναι, ώρα για διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν στη διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε σε λίγο.